Γυρίστε, παιδιά, σιγά σιγά. Λοιπόν, τα αγαπημένα μας ρούχα, λοιπόν, τα αγαπημένα μας ρούχα που μπορούμε να τα φορέσουμε, να τα συνδυάσουμε, να βάλουμε παλιά κομμάτια, με καινούργια μπορεί να πάρουμε φέτος. Κάτι δηλαδή που κάνουμε όλοι, δεν είναι κάτι που σήμερα εμείς θα το πούμε και πρώτη φορά θα το κάνετε κι εσείς. Τα διάσημα μοντέλα. Γιατί γύρεσαι να με κοιτάξεις? Μετά μιλάω για διάσημα μοντέλα, μιλάω για τα δικά μου μοντέλα, Δημήτρη. Μιλάω για την Κατερίνα Ζαρίφη, για τον Γρηγόρη Κουντάρα. Μιλάω για την Αντωνία, την Ελιάνα που τα πρώτα της βήματα, ίσως και τα τελευταία στο χώρο θα έχει κάνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και θα έρθω σε λίγο, αφού πρώτα η πρώτη εικόνα μου τη χαρίσετε έτσι από εδώ, να τη ευχαριστηθώ. Να τα. Γρηγόρη, αυτό είναι το αγαπημένο σου παντελόνι. Είναι το look, είμαστε πλούσιοι και φαινόμαστε. Ρε Γρηγόρη, σε αγαπάω τόσο πολύ, ειδικά τις μέρες που έχουμε μόδα και μπαίνεις μέσα σε αυτήν. Είναι ο σύζυγός μου, έχει έδρα στην πτερολογία, πτηνολογία. Ξέρει όλα τα πουλιά απ' έξω. Μην του σηκώνετε ψηλά το παντελόνι, παιδί μου. Πιο χαμηλά λιγάκι. Έχει ζέστη. Το σηκώνει για πεταλίδες, γιατί τις κάνει δόλωμα. Γιατί είναι και ψαράς. Πολύ δυνατό. Κατερίνα, έχεις κάνει πολύ θανατηφόρο κορμί. Τι έχω κάνει? Κορμί. Κορμί θανατηφόρο, λέω. Καλά, δεν υπάρχει. Και τώρα το φόρεσε αυτό το κομμωδίνο. Αύριο θα φέρω άλλο, πιο καλό. Για κάνε μας μια στροφή να το δούμε όλο. Εντάξει, μην με πιέζετε για τέτοια πράγματα εμένα. Δεν είναι και υπογεγραμμένο για κεντρική. Γι' αυτά την πίεση δεν τη θέλω. Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφική, Τι σας. Θα βγάλω τον εαυτό μου, τι πιο όμορφο σαν θέαμα. Σέλφι. Έβγαλε και μια σέλφι. Πανοραμική. Κάτσε να πω από εκεί. Καλησπέρα στα Ιωάννινα. Οπ, μισό λεπτάκι. Πάρω και αυτό. Α, έρχεται η κοπελίτσα. Έλα, Ελένη. Είναι η κοπελίτσα που παρουσιάζει την εκπομπή. Μίλα της, μίλα στην κοπέλα. Έρχομαι. Τι γίνεται? Δεν βαστιέσαι μακριά. Δεν μπορώ. Με τραβάτε από τη μύτη. Πού να βαστιτεί και αν σπάνε όλα, δεν βαριέσαι. Εσωπάτε καλέ. Κοίτα εικόνα. Ελάτε να σας βγάλω σέλφι. Αγόρι μου, πραγματικά είσαι μοντέλος φοβερός, γιατί είσαι ο μόνος μοντέλος που ό,τι και να σου βάλουνε, όσο και να είναι, ό,τι και να είναι, κολλάει. Το κάνεις δικό σου. Είναι αγριεμένος. Και αυτό το βλέμμα να το χαρίσεις στη γυναίκα σου και εκτός μόδας. Γιατί μας το δίνεις μόνο την ώρα της μόδας. Και κακός, γιατί είναι πολύ γοητευτικό αυτό το βλέμμα, το άτιμο. Μήπως να τον δίνουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δείστε το να τον στέλνουμε σπίτι του να τα λέει αλλιώς. Σπίτι, μόνο αυτό το βλέμμα χρησιμοποιώ. Ναι. Κάνε μου λίγο πασαρέλα να σε θαυμάσω, αγόρι μου. Έλα, παλικαράκι μου. Κοίτα, τι ωραίο το κίτρινο το παντελόνι, Δημήτρη, το πάει καλά το βάδιν. Πηγαίνει πολύ. Συγκλονιστικά. Κοίτα, τι ωραίο το παντελόνι του κίτρινο, πώς του πάει. Παντελονιά, φοβερή. Ωραία, για μιλήστε μας, ρε παιδιά. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Ναι, τι θέλουμε. Είναι ρούχα που έχουμε ήδη στην καρταρόμπα μας. Ναι, τι θέλουμε. Θέλουμε να πούμε τα ρούχα που έχουμε ήδη στην καρταρόμπα μας και τα αγαπάμε. Προσθέτουμε κάτι λίγο από πάνω και τα φέρνουμε στην τελευταία λέξη μόδας. Και καινούργια ρούχα φαντάσεων που θα αγαπήσουμε πάρα πολύ και θα τα κρατήσουμε για πολύ καιρό. Ξέρεις τι αλαφρύ σακάκι είναι αυτό? Αλαφρύ με αλφα, από το 60 είχαμε να τα ακούσουμε. Πηγαίνετε μέσα να αλλάξετε, γιατί πραγματικά. Δεν να σου πάνε αυτά που φοράς πολύ. Και σένα, Γρηγόρη μου. Έλα, όχι, μην μου το διαλύετε. Πολύ. Είναι ελαστικό. Έχει ελαφριά. Είναι πολύ ωραίο. Έρχεται και κολλάει πάνω στο κορμί. Πραγματικά σου λέω, κάνει, έχει φοβερή εφαρμογή. Να κάνει αυτό το κολλάν εδώ που είναι ωραίο. Αντέλε. Αντέλε. Λοιπόν, με τι θα προχωρήσουμε? Α, βλέπω τα πάντα εδώ έχετε φέρει. Πολλά και διαφορετικά είδη και σχέδια. Πολύ ωραία. Με τι θα συνεχίσουμε λοιπόν? Θα δούμε λοιπόν δύο διαφορετικά είδη κοριτσιών που φοράνε με διαφορετικό τρόπο το τζιν τους. Το αγαπημένο τους τζιν. Θα τις δούμε και τις δύο μαζί. Αμέ, για ελάτε έξω, κορίτσια! Τα κορίτσια μου. Είναι φιλενάδες, πάνε στο ίδιο μέρος αυτές οι δύο? Θα μπορούσανε. Δεν νομίζω. Γιατί? Απογευματινό. Φοράνε κάτι τελείως διαφορετικό η μία με την άλλη. Αποκλείεται να πηγαίνουν στο ίδιο κάλεσμα. Δεν θα φοράγε ποτέ, νομίζω, η Ελιάνα στο στυλ της ένα σκισμένο τζιν. Εγώ σε ανδρική γραμμή. Θέλω να τη το βάλετε κάποια στιγμή κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να τη δω σε κάτι που. Όπως με τον Γρηγόρη, είναι για μένα ανατροπή. Δηλαδή την Ελιάνα την έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Ναι, αλλά θέλω να τη δω και σε κόντρα ρόλο. Πιστεύω ότι απλά τη Ελιάνα θα τη πήγαινε ένα στενό τζιν σε ίσια γραμμή που να κάνει λίγο καμπάνα. Ακόμα και το ψηλό μέσο. Έχουμε δει αυτό με την καμπάνα στην Ελιάνα, το φοράει. Θέλω να τη δώσει άλλο στυλάκι. Ωραία, θα το κάνουμε οπωσδήποτε με ένα ανδρικό παντελόνι.
Τα κορίτσια στείλουν τη φωτογράφηση. Πες μου, τι φοράει το Αντωνιάκι μου. Λοιπόν, η Αντωνία φοράει ένα παντελόνι σε ανδρική γραμμή που είναι όλες τις τελευταίες σεζόν στη μόδα και χειμώνα και καλοκαίρι. Μα τι είναι πια στη μόδα, εγώ νομίζω ξαναβγήκε η καμπάνα πάλι. Πάρα πολύ. Όλα είναι. Πάρα πολύ και εσύ, Έλενα. Νομίζω ότι είναι όλες οι γραμμές. Αρκεί να κολακεύει το σώμα. Είναι πολύ καμπάνα. Μ' αρέσει εμένα αυτό το σέρμεν της που έχει ξανάρθει φέτος και ανοίγει κάτω, μας μειώνει πόντους από την περιφέρεια. Μπορούμε να το βάλουμε και εμένα τη σέρτ και να δείχνουμε ισορροπία ακόμα και όταν λίγο λείπει από το σώμα μας. Τι έπαθες? Τι έχεις πάλι, παιδί μου? Έχω πρόβλημα. Τι, πού φεύγει τίποτα? Κρυμμένα. Λοιπόν, επίσης πολύ της μόδας φέτος είναι η δαντέλα που απενοχοποιείται. Την οποία δαντέλα τώρα μου την βάζει με τζίνε. Ακριβώς, δεν είναι μόνο για πολύ καλό ντύσιμο. Με χαλαρώνεις, γιατί θα πήγαινε κατά κατευθείαν σε δεξίεση. Το έχουμε συνδυασμένο στο μυαλό μας ότι μόνο αν μας καλέσουν σε ένα γάμο σε μια βάφτιση θα βάλουμε δαντέλα. Θα τη δούμε φέτος ακόμα και σε κοντά μπλουζάκια. Μπορεί να βάλουμε πάνω από ένα λεπτό αμάνικο φανελάκι και να βγούμε το πρωί για καφέ. Ακόμα και πάνω από μαγιό. Η δαντέλα φέτος απενοχοποιείται τελείως ή μόνο της ή απλικάρεται πάνω από άλλα υφάσματα. Και είναι ένα ιδιαίτερο ύφασμα που μπορεί να έχουμε για πάρα πολλά χρόνια στην καρδαρόμπα μας, αρκεί να το περιποιούμαστε σωστά. Θέλει ιδιαίτερη περιποίηση και προσοχή. Ακολουθούμε τις οδηγίες πλήσης που μας δίνεται κάθε φορά από την εταιρεία. Το φυλάμε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Όταν αλλάζει η εποχή. Στο άπλωμα, στο πλήσιμο, στο σίδερο. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι πέντε τυχεροί, τώρα μόλις μου το είπανε, κερδίζουν μαλακτικά πλυντηρίου Λενόρ για ένα χρόνο. Ένας τυχερός θα ανέβει τώρα στο Twitter. Χτυπήστε με την ησυχία στα retweet. Οι άλλοι τέσσερις θα μας καλέσουν εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής πάνω στο θέμα μας, πολύ όμορφα. Και επειδή θέλουμε να είμαστε έτσι και λίγο να πλωνόμαστε σε περιοχές, θέλω μια αμαλιάδα. Γιατί μου το έχουν γράψει πολύ στο Twitter. Λένε την αμαλιάδα την έχει ξεχάσει. Θέλω γραμμή από αμαλιάδα λοιπόν. Λοιπόν, ωραία κορίτσια, περάστε να αλλάξετε παρακαλώ. Ωραία εμφάνιση τα κορίτσια κάνανε. Ωραία, δεν είναι με τα τζιν. Και είναι και πολύ της μόδας και τα τζιν που κάμισα φέτος που είναι πολύ βολικά. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και σε ζακέτα. Δημήτρη, έλα και εσύ κοντά μου να μου λες λίγο για αυτά που βλέπουμε, έτσι να έχω και άλλη μία γνώμη. Άλλον έναν εδώ πέρα να βοηθάει αυτά που λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Μην μου το παραβαραίνει γιατί είναι αδύνατο. Θα πέσει κάτω. Αντέχω, καθόλου. Αδύνατο, αλλά στην πράξη. Μην το σφίγγει καλέ πολύ, είναι αδύνατο. Τι σου λέει? Τι σου λέει, λέει. Το ξέρω χρόνια. Ναι, αλλά μην το λιώσεις. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε την επόμενη ομάδα. Κατερίνα Σαρώνης, κορίτσι μου. Υπάρχει. Το λέλουδο λίγο δεν μ' αρέσει, γιατί είπαμε να μην βάζει λίγο όγκο εκεί, δεν μ' αρέσει. Αλλά το κλείσαμε γιατί είμαστε από σπίτι και από τη Θήβα. Το γυαλί Matrix είναι ξεκάθαρο, ε? Το γυαλί είναι πεταλούδα. Α, είναι και τέτοιο και τέτοιο. Όχι. Είναι τον αγκαλά που άλλο στραβά που είναι και στο μάτς. Και το καπέλο βέβαια, δυνατά παιδιά. Ή πειρατή το τόπι μου. Ή τόπι το πειρατή, ναι. Λοιπόν, το έχω βάλει σωστά. Η Κατερίνα θα μπορούσε να μην φοράει το τζίντο που κάμισο και να φοράει μόνο το. Το κάμισο. Πιο απ' όλα μόνο. Τώρα το πόντι. Γιατί τι έχετε βάλει πάρα πολλά το κορίτσι. Τα βάλατε όλα πολλά, δεν ξέρω. Για βάλε τώρα το άλλο, δώσε χεράκια. Και τώρα γινόμαστε καλοκαίρι. Στέ μου, όπως με την μάνα μου σημειοφόρο. Έλα. Τώρα είμαι το καλοκαίρι, εγώ όλο η εποχή. Το οποίο μπορεί να το αφήσει ανοιχτό ή να το κλείσει με μια ζώνη. Δεν το περίμενα να μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει. Βέβαια, σ' αρέσει. Γιατί είσαι του λουλουδιού. Όχι, δες το κι εσύ. Του λουλουδιού είμαι να βάλω ένα λουλούδι στο μαλλί, όχι να φορέσω τόσα λουλούδια πάνω μου. Αλλά υπάρχει πολύ ωραία κίνηση. Κάνε μια στροφή, άνοιξε το λίγο, κάνε μας λίγο έτσι. Μισό λεπτό. Δημήτρη, συγγνώμη, φτιάξε το κορίτσι μου. Βάλε λίγο φωνή, παιδί μου. Να με το κορίτσι του μαλλί. Κατερίνα. Κατερίνα! Από το αεροπλάνο σε φαντάζομαι να κατεβαίνεις με αυτό το λόγο. Με φαντάζεσαι από το αεροπλάνο και να σου φωνάζω Δημήτριε! Έλα στο θεία που ήρθα από τα Αμερική να σε φιλέσει. Πώς μεγάλωσε το σκασμένο. Έχω γραμμή αμαλιάδα. Πολύ χαίρομαι. Για ελάτε. Η Λενόρ σας περιμένει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, γεια σου Λένη. Έλα παιδί μου, γεια σου. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στα χέρια μου. Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Ελένη είναι. Ελένη, έχεις κερδίσει Λενόρ για έναν ολόκληρο χρόνο. Θα ευχαραστηθείς μαλακτικό. Ίσως και απορριπαντικό. Γιατί θυμάμαι την τελευταία φορά είπαμε και για απορριπαντικά. Νομίζεις όμως και εσύ, ούτε είσαι σίγουρο. Σας σιγουρεύω εγώ, έχει. Θα στα στείλουν, θα τα χαρείς και θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις γιατί έχω βγει κανένα δύο λεπτάκια εκτός. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε το θέμα μας και βεβαίως να δώσουμε και σε άλλους τυχερούς φίλους Λενόρ για ένα ολόκληρο χρόνο. Και συγκεκριμένα ο επόμενος που θέλω να μας καλέσει θα ήθελα να είναι από... Αράχομαι. Από... Αλεξανδρούπολη. Το Βόλο! Τι σούπε! Βάλαμε λοιπόν, και στα χωρικά του.
Ναι. Πώς με βλέπεις. Είσαι κούκλος, αγόρι μου. Έτοιμος για το καλοκαίρι. Και να σου πω και κάτι. Και δεν με ενοχλεί επάνω σου που βλέπω. Κατά κόκκινο παντελόνι με πάνω το σακάκι αυτό το αυστηρό μπλε τώρα. Ναι, δεν λέω, παιδί μου, αλλά εγώ στα δικά μου μάτια λίγο. Θέλω λίγο χρόνο. Δηλαδή, αν το βλέπω στον κουντάρα, θα χαμογελούσα. Και δεν με διασκέδαζε. Εδώ λέω. Είναι πάρα πολύ ωραίο είναι και έτσι. Κόκκινο, φλωράλ και από πάνω το συγκεκριμένο σακάκι, ακόμη και με βερμούδα. Ναι. Δηλαδή το συγκεκριμένο σακάκι θα μπορούσαμε να το βάλουμε με βερμούδα. Ναι. Που είναι και πολύ στη μόδα η βερμούδα, ναι. Γενικότερα τα τελευταία δύο χρόνια. Ακριβώς. Κάτσε εδώ, πουλάκι μου, να δούμε τα κορίτσια που έρχονται. Για να δούμε και καινούριους τρόπους να βάλουμε ένα τίσερτ, για παράδειγμα. Για ελάτε, κορίτσια. Να έρθει η Αντωνία. Α, όχι, δεν έρθει η Αντωνία, έρθει η Άνοιξη πρώτα. Εγώ είμαι, πού πέσει η Άνοιξη. Να δούμε τι φοράει το κορίτσι μου. Φοράω λοιπόν όλη την αντεκομική κηφισιά. Είμαι κοπέλα. Πού την προτείνω. Λοιπόν, την προτείνω και στις άνοιξη και το καλοκαίρι. Πάντως δεν θα μπορούσα να είμαι στην αντεκομική. Περάστηκε για μένα. Έχω 30 φιλιές. Έχω πάρα πολύ μυρωδάτη 30 φιλιά εγώ που με βλέπετε. Εγώ τις μυρίζω όλες για να αγοράσω, πάντως να ξέρεις την αντοκομική. Περνάω και μυρίζω τα 30 φύλλα ολονών. Περάστε και μυρίστε μας. Λοιπόν, συνδυάζουμε διαφορετικά μοτίβα που είναι φέτος της μόδας πάρα πολύ. Ένα τέτοιο που κάνουμε, θα μπορούσαμε εύκολα να το έχουμε στην καρνταρόμπα μας, να είναι ένα από τα αγαπημένα μας, το έχουμε περιποιηθεί, το ξαναφοράμε και αυτό είναι ένα σακάκι. Φέτος είναι της μόδας τα πολυμορφικά ρούχα και πολλές εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία να φτιάξουν ρούχα που φοριούνται με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι ένα τέτοιο σακάκι. Δηλαδή. Δείξτε μας. Αχ, δεν τα ξέρω αυτά. Και τώρα πρέπει να το θέλω όλη τη διαδικασία εδώ. Τέλος πάντων, βγαίνει και μένει τα ζακέτα κοντή. Γίνομαι και κοντή. Αυτό μπορεί να είναι ένα ρούχο. Επενδύουμε φέτος και το έχουμε για πάρα πολύ καιρό και το φοράμε και σε ζακέτα και το φθινόπωρο και το καλοκαίρι. Και σε σακάκι. Το μπορώ. Το κρατάω. Έτσι. Κοπελίτσα. Τίποτα. Για να ανεβάσουμε το σκάφο. Να προχωρήσω λίγο και να βγάλω τη γραμμή στο Βόλο. Καλησπέρα σα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι, καλησπέρα. Γεια σου, Ελένη, είμαι Γεια σου η Ειρήνη και από το Βόλο. Ειρήνη είπες, ε. Ναι, ναι. Η Ειρήνη μου είσαι πολύ τυχερό, κορίτσι. Γιατί παίρνεις ένα δώρο που νομίζω ότι θα σε βγάλει από πολλά έξοδα, μιας και είναι απορρυπαντικά για όλη τη χρονιά από τη Λενόρ με πολύ πολύ αγάπη. Πολύ χρήσιμο δώρο και πάρα πολλά έξοδα γλιτώνεται παίρνοντας αυτό το υπέροχο δώρο. Από τη Λενόρ με αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλάκια πολλά. Θα βγάλω αργότερα άλλη γραμμή, γιατί θέλω να βλέπω κιόλας και να μιλάμε για αυτά που βλέπουμε, αλλά θέλω μία γραμμή από, όχι, όχι, Οροπό. Καρδίτσα. Αυτό ήθελα, ναι, Καρδίτσα. Και μετά θέλω και μία γραμμή μόνο από τα Βερδικούσια, το χωριό της αρχισυντάκτριας. Θέλω να δώσω εκεί. Γελάς, Ελένη. Χριστέ μου. Πού θα Βερδικούσια και μόνο, όχι τριγύρω, μέσα. Συναγερμό στο χωριό. Αμέ. Ε, η Κουριανή. Εγώ το τιμώ το χωριό της φίλης μου 20 χρόνια και συνεργάτη δός μου. Βεβαίως. Λοιπόν, για να πούμε λοιπόν εδώ. Ποια από όλα αυτά είναι πιο πολύ στη μόδα φέτος, ρε παιδί? Όλα. Όλα είμαι όλα. Α, γι' αυτό τα βάλαμε όλα μαζί. Ναι, έτσι. Συνδυάζονται και όλα μεταξύ τους. Δεν είναι ότι πέρασε ένα παγόνι. Γιατί αλλήθηκε πάνω την κατάριξη όλα. Αυτό ρίγα προς τα κάτω, από κάτω το λουδωτό, από πάνω μονόχρωμο. Λέω τι γίνεται. Τι συνδυάζει. Το μονόχρωμο το βάλαμε για να σπάσει τα μοτίβα. Ζαλάδα. Πώς πάει η ζαλάδα από το καράβι. Και επίσης το χρώμα του μονόχρωμου υπάρχει και μέσα στο παντελόνι μας. Κάπου θα υπάρχει. Τόσα μελλοντικά έχει μέσα. Τόσο πράγμα. Τι ασφαλώς. Για να έρθει και το άλλο κορίτσι, παρακαλώ. Αυτό το κορίτσι με αυτό το αγόρι έτσι ντυμένο ταιριάζει. Δεν ταιριάζει με αυτό το σακάκι. Εγώ είμαι το συνοδευτικό ρε. Οι πατάτες πάνε παντού. Όχι αγόρι μου. Κοίτα τι ωραία που είμαστε. Θα ήθελα ένα μονόχρωμο από μέσα ο Δημήτρης για να ταιριάξουν καλύτερα. Δεν με χαλάει τίποτα στο Δημήτρη. Να το. Να το, ένας κορίτσι τρόπος να βάλουμε το τίσερτ μας. Να το κοριτσάκι μου. Ε. Μπράβο, Αντωνία μου. Εντυπωσιακή. Μπράβο, Αντωνία μου. Το μπλουζάκι είναι συγκλονιστικό και η φούστα. Αντωνιάκι, εσύ κοιτάξτε. Το μπλουζάκι δεν το πρόσεξα, παιδιά. Στη φούστα έμεινα και το πώς έχει στηθεί το κορίτσι μου αυτό. Βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να εντυπωσιάσουμε. Μόνο με μια φούστα και ένα τισέρ. Αντωνία μου. Αντωνία μου. Κάνε στροφή να δει ο κόσμος από πίσω τι ωραίο πραγματάκι έχει φούστα. Κορδονάκια πολλά. Πολλά κορδόνια. Φαντάζεσαι να τα βγάζει αυτά. Έχει φερμουάρ. Ναι, και νόμιζα ότι θα δένουμε κεφαλίδι από πίσω. Πόσο σου πάει να ξέρει αυτή η φούστα. Μου αρέσει το χρώμα πολύ. Το χρώμα είναι συγκλονιστικό. Αν το βγάζαμε και σε φόρεμα, ωραία θα ήταν. Νομίζω ότι υπάρχει και σε φόρεμα. Ναι, αυτό. Αυτό είναι τάξη. Είναι λίγο απαγορευτικό. Τι φοράει ρε παιδιά, θα μου πείτε και εμένα. Τι λένε. Κατσανίδου. Α, κατσανίδου, ναι. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Για να βγει και το άλλο μου κορίτσι. Το γαμπρό που τον αφήσατε, τον κλειδαπαρό. Ξέρω κάτι, μπλέχτηκε ανάμεσα στα ρούχα, στα σακάκια, στις μπλέξεις. Να, να.
Ήρθανε. Τους αμολύσανε. Τέξας. Γεια σας. Ωραία. Αυτές οι δύο φοράνε το ίδιο παντελόνι με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο. Είναι αντίστοιχο, ναι. Και με άλλο διπλανό. Και το φοράμε διαφορετικά. Και με άλλο διπλανό. Άμα τον ζηλεύεις, μπορείτε να τον ανταλλάξετε. Εγώ ανταλλάσσω. Θες να έρθεις μαζί μου? Εγώ δεν τον δίνω. Μια ράφη εγώ. Με αυτό το γυαλί δεν της πάω κόντρα. Έλα παιδί μου εκεί που σου αρμόζει. Άσε το. Αν και πρόσεξε μόνο τον μπλουζάκι. Πήγαινε εδώ στο πιτσιρικό. Είδες. Πάλι στην κεντρική γέρνω. Οι δύο κεντρικές πρέπει να ενωθούν και πάλι, το βλέπεις. Τι εννοείς. Τι εννοώ, τι έχω υπογράψει. Πάρε το Χρήστο. Δεν ξέρω. Κάτσε να τους φωτογραφίσω γιατί μου αρέσουν τα παιδάκια μου εκεί. Είναι πολύ όμορφα. Είναι δύο όμορφα, πολύ όμορφα μαζί. Παιδάκια. Έλα ρε παιδιά, αφού ταιριάζουν αυτά τα παιδιά να μην τα φωτογραφίζω. Μ' αρέσει, ας τους έχω έστω και σαν ανάμνηση. Μου πάνε μαζί. Και αυτά τα παιδιά είναι όμορφα. Ναι, είναι. Αυτός είναι πάντα τέρκεση. Ταιριάζεται με όλους. Αλλά αυτοί οι δύο ταιριάζουν πολύ. Βέβαια, καλά μια στο τρομερό παντελόνι, Γρηγόρη. Τρομερό παντελόνι. Για μια από τη μία και λέει την άλλη με τα φλουρά. Κοίτα τι ωραία. Μίλαστε μαζί για αυτά που βλέπουμε. Έλα το σόι. Το Γρηγόρη έχουμε συνδυάσει ένα πουκάμισο με μοτίβα ουσιαστικά και βλέπουμε πόσο μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο ουδέτερο βάζοντας ένα μπες σακάκι. Που είναι για όλη τη σεζόν. Α, τώρα μου τον έκανες ουδέτερο, ε. Εγώ δεν τον θέλω ουδέτερο τον Γρηγόρη. Ουσιαστικά, ναι. Με αυτό το κοκάλι γυαλί. Προσθέσαμε γυαλί, ήρθε και έδεσες. Και τόση ώρα του βάζουμε χρωματιστά παντελόνια. Οπότε βλέπουμε ότι και ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μπορεί να ντύνεται λίγο πιο κλασικά στην καθημερινότητά του, μπορεί να συνδυάσει παντελόνια σε. Μόνο παντελόνια. Με το καπέλο του Τεξανού. Τώρα που είσαι για τέλει. Τώρα ολοκλήρωσες. Στο μεγάλο το φοράς. Γρηγόρη δεν σου πάει. Σαν τη Μανταλένα είσαι Γρηγόρη. Σαν τη Μανταλένα. Δηλαδή φαντάζεσαι το πάνω στη βάρκα να ψαρεύει με αυτό. Γρηγόρη δεν σου πάει. Το πιστεύεις αυτό που λέει. Ναι και δεν θέλω να το φοράς και δεν σου πάει. Εγώ θέλω να φοράς μόνο του σου πάνε. Γιατί γελάτε όλοι, δεν καταλαβαίνω. Έλα, θα τα αλλάξουμε. Όχι, όχι. Βάλε και εσύ. Πόσο πηγαίνετε ο ένας τον άλλον, τέλος. Είμαστε γεννημένοι ένας για τον άλλον. Τέλος! Τι ωραίο χρώμα του μου λέει. Είχαμε βρεθεί παλιά. Εσένα σου πάει, ας πούμε. Πολύ, αφού με φωνάζεις το Ρολάν Γκαρός. Πάω να παίξω. Το ξέρω, Γρηγόρη, θα το βάλω λοιπόν, και πιστεύω και για την Ελιάνα. Να πούμε και την Ελιάνα. Για πες μου για αυτά τα από πάνω που παίζουν πάρα πολύ. Ένα ρούχο που είναι και φόρεμα και πουκαμίσα. Και ακόμα μπορεί να φορεθεί στην παραλία πάνω από το μαγιό μας. Ανοιχτό, κλειστό, με ζώνη. Θα μπορούσε από κάτω να βάλει ένα κολάν, θα μπορούσε να βάλει ένα εμπριμέ παντελόνι που φοράει τώρα, το τζιν, ένα τζιν σόρτς. Τόση ώρα. Α, καλά. Τόση ώρα. Ναι, το τζιν σόρτς είναι μόδας πολύ από πάνω. Κάτι, εσύ δεν το βάζει, λοιπόν, κοπέλες που θέλουν να το βάλουν και δεν αισθάνονται άνετα να είναι έξω από πόσο και βάζουν πάνω αυτό, ανοιχτό. Βέβαια. Αυτό και ανοιχτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, με ένα φανελάκι από μέσα. Ναι, καλέ. Λοιπόν, τη γραμμή, βερδικούς ήρθανε. Ναι, μα... Ελένη, έτσι και μου σαβοτάρει το χωριό σου. Έδωσες βερδικούσια. Ναι, είπα θέλω και να δώσω χαρά στο χωριό της Ελένης. Η πιο πολύ είναι πολύτεκνη. Ειλικρινά, αν δεν πάρουν, πάρε ένα συγγενή σου. Εγώ θα δώσω σε αυτό το χωριό, τέλος. Λοιπόν, δώστε μου τώρα καρδίτσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πόσο χαίρομαι που ακούω και έναν άντρα. Συνήθως μόνο όταν βγάζω μακαρόνια με παίρνουν οι άντρες. Αλλά χαίρομαι που παίρνουν και σε αυτό εδώ το κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, το όνομά σου. Αποστόλης από Πεζούλα Καρδίτσας. Πεζούλα Καρδίτσας. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κέρδισες τα απορρυπαντικά παύλα μαλακτικά της χρονιάς από τη Λενόρ με πολύ πολύ αγάπη. Θα χαρεί πολύ η γυναίκα σου και εσύ που θα γλιτώσεις πολλά χρήματα που θα έπρεπε να δίνεις μέσα στη χρονιά. Πολλά φιλάκια. Γεια. Αλλάζουν τα καπέλα οι άλλοι. Έχουν επιτελεστεί από πίσω. Επειδή μας περιμένει το πούλμαν και δρομοπούσι μπορούμε να πάμε για βαρδικούσια. Βέρδικούσια. Ναι, βέρδικούσια. Φοβάμαι, μην ασπρογγίξω. Και στο κίτσι θα. Απλά έχει λάστιχο και θα καθυστερήσει. Λοιπόν, πώς να κλείσουμε το θέμα μας γιατί ο χρόνος μου τελείωσε. Να πούμε ότι πρέπει ο κόσμος να φοράει ξανά και ξανά τα αγαπημένα του ρούχα, να μην σκέφτεται ότι κάτι είναι παλιό, τίποτα δεν είναι παλιό στην καρνταρόμπα μας. Μπορούμε εύκολα να τον ανανεώσουμε με κοσμήματα, προσθέτοντας ένα αξεσουάρ όπως ένα καπέλο, ένα μοντέρνο ζευγάρι γυαλιά, ένα κλασικό παντελόνι, μπλουζάκι, με αντίστοιχα ένα καινούριο πιο μοδάτο. Άντρες, γυναίκες. Αυτά, να αγαπάμε τα ρούχα μας. Να αγαπάμε τον εαυτό μας και τα ρούχα μας. Και να τα περιποιούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, περάστε από την άλλη πλευρά. Αφήστε τα καπέλα σας στους ανθρώπους.
Και τα γυαλιά. Και τα γυαλιά. Τα ρούχα μην τα βγάλετε τώρα. Μετά. Άρα μπορούμε να βρίσκουμε τα καπέλα. Εάν δεν μου βρει γραμμή από Βερδικού, και ειλικρινά θα πάρω στον πατέρα μου. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα καπέλα που μου πήγαινε. Εγώ είδε χθε κάρι, το έδωσα. Κατευθείαν είπα γραμμή θέλω να δώσω. Σήμερα έδωσα και Βόλο στη φίλη Ζήνα, στο χωριό τη Ζήνα. Αν δεν δώσω και στο δικό σου θα σκάσω. Ε, όχι, θα σκάσω, Ελένη μου. Λοιπόν, και μέχρι να βρούμε τη γραμμή να περάσουμε να ακούσουμε ό,τι προλάβουμε, αλλά θα μου το αναπτύξεις το θέμα γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ.